Φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Γιώργο Χριστοδουλάκη, τον πρόεδρο τη Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλημάτων Ανατολική Κρήτη, γνωστό. Κύριε Ξοντλέκ, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω έχουμε μπει σε μια τροχιά συζητήσεων με φότο την επόμενη τουριστική περίοδο. Ε, θέλω ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με αυτά τα στοιχεία, με αυτέ τι βραβεύσει από τον TripAdvisor, Advisor, βέβαια, που από πίσω κρύβονται εκατομμύρια επισκέπτε σε όλο τον κόσμο. Ακριβώ. Πάρα πολύ σημαντικό. Ε, ένας, μία από τι πιο σημαντικέ εναλλακτικέ μορφέ τουρισμού είναι ο γαστρονομικό τουρισμό. Και νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε και πρώτοι. Και βέβαια, ε, και βέβαια θα πρέπει λίγο να τονίσουμε και να εστιάσουμε στη σύνδεση του πρωτογενού τομέα με τα ξενοδοχεία τη Κρήτη. Από τι επαφέ, από τι συζητήσει που βρισκόμαστε. Θεωρώ ότι υπάρχει πάρα πολύ καλή διασύνδεση. Σε λίγε μέρε άνοιγε το φόρουμ ε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό τη διασύνδεση στο τομέα, του πρωτογενού τομέα, του με του ξενοδόχου. Γιατί στο δικό μα κλάδο, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν έχουμε πολύ μεγάλο όγκο. Ε, χρειάζομαστε, δεν χρειαζόμαστε πολύ μεγάλο όγκο προϊόντων. Ναι. Εμεί διαφημίζουμε με άλλο τρόπο τα κριτικά προϊόντα, διότι στο δικό μα κλάδο όλοι αυτοί οι επισκέπτε που βρίσκονται στα καταλήματά μα ε, το 80% του χρόνου του της διαμονής είναι εκτό καταλήμματο. Και επισκέπτονται, επισκέπτονται πάρα πολλέ ταβέρνε, πάρα πολλά εστιατόρια ε, ε, και του καθοδηγούμε. Και ο πύχης βλέπουμε και διαπιστώνουμε κάθε χρόνο ότι ανεβαίνει και περισσότερο και κάθε χρόνο έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. και αυτό είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Εγώ χαίρομαι βέβαια που κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα σε μία γωνιά έχει και την κριτική κουζίνα, έχει και κριτικά προϊόντα και από πίσω ποιοι κρύβονται παραγωγή τη Κρήτης. Βεβαίω. Είναι, είναι πάρα πώς. πολύ σημαντικό αυτό το Ενήκη. οποίο έχει εδραιωθεί, νομίζω, στο σχεδιασμό των ξενοδοχειακών κομμάτων. Ακριβώ. Σε όλε τι μονάδε γίνεται αυτό ε, και είναι μονόδρομο, θεωρώ, και έχουν, έχει ανέβει το επίπεδο πάρα πολύ. Ε, γνωρίζουν οι επισκέπτε όλο και περισσότερα προϊόντα, ε, αυτά τα μαγευτικά προϊόντα τη κριτική γη. Ε, και δεν σα κρύβω ότι ζητάνε στη συνέχεια και πολλά πράγματα. Όσο χρησιμοποιούμε πράγματα εμεί, το που φεύγει γενικότερα για τα ξενοδοχεία, ζητάνε ναι. πράγματα και γνωρίζουν καλύτερα τη γαστρονομία μα. Θεωρώ... Αυτέ οι βραβεύσει, αυτά τα στοιχεία, επειδή γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα και, καλύτερα και, καλύτερα και από μένα είναι αλήθεια αυτό. Ε, προέρχονται μέσα από σχόλια στα οποία, τα οποία αφήνουν στον Trip Advisor αυτοί οι επισκέπτε από κάθε γωνιά του κόσμου. Έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Δηλαδή στέκονται και λένε ότι εγώ επισκέπτηκα το Ηράκλειο, τη Σιτία, την Ιερά Πέτρα, τα Χανιά, καθώ η γαστρονομία με εγωίτευσε. Ακριβώ. Ε, και δεν σα κρύβω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα τη Κρήτη και τη κριτική διατροφή, γιατί ξεχωρίζουμε από την μεσογειακή διατροφή και θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε λίγο καλύτερα και λίγο πιο οργανωμένα. Ένα κοινό brand name. Σε επίπεδο Χαίρομαι πάρα πολύ σε επίπεδο Κρήτη. Δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα ε, διαχωρισμός διαχωρισμό και να μην μπερδεύεται ο επισκέπτη. Να παραμείνουμε έτσι ακριβώ. Ο καλύτερο γραστονομικό προορισμό παγκοσμίω να γίνουμε, το νούμερο ένα. Μάλιστα. Λοιπόν, σε πλήρη εξέλιξη τουριστικέ εκθέσει σε όλο τον κόσμο. Στο Ελσίνκι, αν δεν κάνω λάθο, περιφέρεια Κρήτη βρίσκεται αυτό το διάστημα. Ε, υψηλές οι προσδοκίε των επιχειρηματιών. Από τη μία και την άλλη, λίγο το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται. Σας πω, Το feedback ποιο είναι. Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι για την επόμενη, αρκετά αισιόδοξοι για την ερχόμενη χρονιά. Ε, ας ελπίσουμε ότι δεν θα προκύψει κάποιο πρόβλημα. Ε, γιατί, όπω γνωρίζετε, το τουριστικό προϊόν είναι ένα πολύ ευαίσθητο προϊόν. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβανόμαστε συνεχώ, αλλά πρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι και να είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε την οποιαδήποτε κρίση ανά πάσα στιγμή. Τι και θέλω να πω. Τι όμω, γιατί είδαμε Α... ότι είχαμε καλά στοιχεία, καλά δεδομένα, ξεχωριστά ναι. έσοδα το 2022. Σου ήρθε η ενεργειακή κρίση και το χέρι μπήκε πολύ βαθιά στην τσέπη με αποτέλεσμα το πρόσμο στο τέλο το κομμάτι των εσόδων να είναι αρνητικό. Αν μου επιτρέπετε, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι αυτό. Και όπω γνωρίζουμε, η νέα τάση τη αγορά, μία από τι πολύ σοβαρέ τάσει τη αγορά, είναι πλέον η επιλογή καταλήμματο, ξενοδοχειακού καταλήμματο, κύριο με κύριου, γενικότερα διαμονή. Ε, σύμφωνα με τι, ε, αν θέλετε, όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση ενό καταλήμματο και την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματο ε, στον πλανήτη. Ε, η νέα τάση αυτή έχει φοβερή εξέλιξη και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι μία από τις σοβαρές, ε, αν θέλετε, ε, από τις σοβαρές παραμέτρους επιλογής καταλήματος. Είναι ναι. πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη και στο δικό μας κλάδο να έρθουν τα αναμενόμενα προγράμματα για να μπορούμε να, να αναβαθμιστούμε πραγματικά και να είμαστε ανταγωνιστικοί και να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε οικονομικά. Στο κομμάτι των προκρατήσεων, ποια μήνυματα προκύπτουν, τι ενημερωσίζετε. Είναι έχετε. πάρα πολύ κοντά σε σχέση ε, από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, δεν έχω ναι. πλήρη εικόνα αυτή ναι, τη στιγμή. Ναι, ναι. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στι προκρατήσει του 19, Με μία διαφορά βλέπουμε ότι έχει μετατοπιστεί λίγο. Αυτό το 2019 ε, μα ε, κατά δύο και το 23. Είναι πάρα, το 23. Πολύ όμως, στοιχύ, πολύ, πάρα πολύ σημαντικά όμω τα στοιχεία γιατί είχαμε πάρα πολύ ψηλέ πληρότητε. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι έχουν μετακινηθεί λίγο οι προκρατήσει, δηλαδή πάνε λίγο πιο αργά. Έχουν μεταφερθεί ένα μήνα ε, μπροστά. Τις αυτό είναι το γενικό στιγμής, σύνολο. Αυτό γίνεται Ακριβώ. Γιατί υπάρχει μία βεβαιότητα και αυτό που έχει περάσει τον κόσμο πλέον είναι ότι όσο καθυστερούμε. Όσο καθυστερούν, θα έχουν και την καλύτερη προσφορά. Ισχύει αυτό. Πολλέ φορέ, ναι. Σε πολλέ περιπτώσει ισχύει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά σε γενικέ γραμμέ είναι πολύ καλά τα πράγματα. Αλλά δεν είναι όπω ακριβώ ήταν ε, τα προηγούμενα χρόνια που ήταν αρκετά νωρίτερα οι προκρατήσει. Μιλάω πάντα για το δικό μου κλάδο και μιλάω για δικέ μορφέ διαμονή. Μιλάμε για μικρομεσαία καταλήματα, έτσι δεν είναι. Ακριβώ. Ναι. Και μιλάμε για ε, ε, βίλτε, διαμερίσματα, επάβλη, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα. Ναι. Ο πύχη είχε ανέβει πάρα πολύ ψηλά το 2022. Μια καλή σεζόν. Ναι. Αν αναλογιστούμε βέβαια και ότι προηγήθηκε μια περίοδο επιδημιολογική κρίση με περιορισμού και προβλήματα και απώλειε στου τζίρου. Είναι εύκολο να προσπεράσουμε το 2023-2022, το Θεωρώ ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε πανέτοιμοι για οποιαδήποτε κρίση. Αυτό πήγα να σα πω προηγουμένω. Και όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα και όλα αυτά τα επικίνδυνα πράγματα που μπορούν να συμβούν. Όχι μόνο σε μια τουριστική περιοχή, πρώτα, πρώτα απ' όλα για την ασφάλεια των πολιτών. Δεν είναι μόνο θέμα τουρισμού. Ανοίγετε το κομμάτι του ναι, υποδομών όμω. Ακριβώ. Το ανοίγω γιατί αυτό το κομμάτι ναι. είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, και δεν θα θέλαμε να επανελειφθεί. Είναι ευχή όλων να προστατευτούμε και να προστατεύσουμε και το τουριστικό μα προϊόν. Μην αναλύσουμε το τι γίνεται σε τέτοιε περιπτώσει με αυτό που βιώσαμε πέρυσι στην τουριστική αγορά. Γιατί αν αυτό γινόταν στην αρχή τη σεζόν, θα ήταν το αποτύπωμα τελείω διαφορετικό από ότι ήταν στο τέλο. Καταφέραμε να το προσφέρασουμε πολύ πιο εύκολα. Να το ανοίξουμε, Α... δεν είναι μόνο το κομμάτι των φυσικών καταστροφών και των ακραίων καιρικών φαινομένων. Όχι και το βέβαια. κομμάτι, βέβαια, των δρόμων και το κομμάτι τη διέλευση των πεζών του σεβασμού σε ένα πεζό. Mm. Η διέλευση των πουλμάν των επαγγελματιών. Αυτό είναι πραγματικά είναι και επαναγετόπουλο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το κομμάτι και των κατά υποδομών. Η δεν έχει να κάνει μόνο με την ασφαλή, έχει να κάνει βέβαια και με τη δυσφήμιση. Ναι. Καθώ το κινητό, βέβαια, τα smartphone βρίσκονται στο στη τσέπη μα, τα βγάζουμε, βγάζουμε το κινητό. Τραβάμε ένα βίντεο, τραβάμε μια φωτογραφία και αυτό το γραφείο έχει ε, επεκταθεί και έχει βγει στο διαδίκτυο και άντε να το μαζέψουμε. Ναι, στην πραγματικότητα, ό,τι προσπάθηκε να καταβάλει ο επιχειρηματία του καταλήματο, οι ξενοδόχοι μα, όλοι αυτοί οι ιδιώτε, δεν είναι αρκετό αν δεν συνάδει αυτή η προσπάθεια μαζί και δεν συντέχει μαζί με την προσπάθεια τη πολιτεία και του κράτου. Απλά επειδή είναι πολύ δύσκολο από τη μία στιγμή στην άλλη να βελτιωθούν όλε οι υποδομέ μα, που υστερούμε, έχουμε μείνει πίσω και δεν είμαστε ανταγωνιστικοί σε σχέση με κάποιε ώρε χώρε ανταγωνίστε σε αυτό το κομμάτι. Από πού να ξεκινήσουμε, από το αεροδρόμιο. Όχι, θα... κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα πραγματικά. Με το καλημέρα, να... βιώνει. Όχι. Επιτρέψτε μου, μια... θα ήθελα απλά να... να ξεκινήσουμε από την προστασία του πολίτη και του επισκέπτη, όχι μόνο στι επισκέπτε περιοχέ, αλλά σε όλε τι περιοχέ γενικότερα, για να αποφύγουμε κάποιο επικίνδυνο φαινόμενο που θα είχε τραγικέ επιπτώσει. Μετά α αρχίσουμε. Βεβαίω και το αεροδρόμιο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Δεδομένων των συνθηκών, έχουμε τον Ελμενάρχη μα που νομίζω ότι τα καταφέρνει τέλεια μέχρι τώρα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι με τα όπλα που έχει στο χέρι του. Από εκεί πέρα πρέπει να έχουμε ενδεχομένω μια καλύτερη διαχείριση μέχρι Άλυ... και να κάνουμε υπομονή μέχρι τον νέο λοιπόν, ναι, αεροδρόμιο. να εστιάσουμε λίγο στην ενεργειακή κρίση. Παραμένει μεγάλο <σχε> βραχνά για τα <σχε> τουριστικά καταλήματα. Πολλά τα προβλήματα τα οποία έχουν καταγραφεί. Πού βρισκόμαστε. Θέμα βιωσιμότητα. Τεράστια τα προβλήματα. Ε, θα ήταν ευχή σε εργό αυτή τη στιγμή ε, να έχουμε ε, σύντομα ένα νέο πρόγραμμα από το Υπουργείο Ενέργεια. Ε, ε, εφόσον δεν υπάρξει από το Υπουργείο Ανάπτυξη, να, ε, να υπάρξει από το Υπουργείο Ενέργεια ένα νέο πρόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει τα τουριστικά καταλήματα να αναβαθμιστούν ενεργειακά, ε, να προσφέρουν πραγματικά ένα μικρότερο αποτύπωμα, πρώτα απ' όλα κανόνα στην κοινωνία και στον πλανήτη μα, αλλά και στη συνέχεια να αποτυπωθεί αυτό και στι αγορέ και να, έχουμε, να είμαστε όντω ανταγωνιστικοί. Είναι επεκτική ανάγκη όχι μόνο για το καλό πλανήτη, αλλά δεν θα μπορούμε να τα επεξέλθουμε και οικονομικά, αν συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να τα επεξέλθουμε οικονομικά. Κατα, καταφέραμε ε, μία χρονιά. Δεν ξέρω πόσο θα μπορέσει να έχει συνεχιστεί, αλλά είναι πραγματικά επιτακτική ανάγκη. Δεν μπορούμε να σα πω κάτι, κύριε Παναγιώτοπουλε, δεν μπορούμε να μιλάμε για εξέλιξη, δεν μπορούμε να μιλάμε για πρόοδο στον τουρισμό, αν έχουμε μείνει πίσω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί πρέπει να ακολουθούμε πραγματικά την αγορά. Μάλιστα. Αναφορικά με τι αγορέ τώρα που διαχρονικά στηρίζουν τα τουριστικά καταλήματα τη Κρήτη, ποιε είναι αυτέ, Μιλάμε για Γερμανία, Αγγλία, ακολουθεί Ολλανδία, Γαλλία, Βέλγιο και όλε οι άλλε αγορέ. Και θα ήθελα να ευχηθώ αυτέ οι αγορέ, οι βασικέ μα, να αυξάνονται mm -hmm. συνεχώς συνεχώ. Και αλλά όχι μόνο να αυξάνονται, το αυξάνονται το χρησιμοποιώ πλέον γιατί έχει χαθεί μια μερίδα από τα δικά μα καταλήμματα αυτή τη αγορά και όχι από κάποια άλλη μορφή διαμονή, αλλά από ανταγωνίστρε χώρε. Θα ήθελα λοιπόν να επανέλθουμε και να δημιουργήσουμε, να κρατήσουμε ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι επαναλαμβάνομαι με πελατών, που στον κλάδο μα είναι το υψηλότερο στον κλάδο του τουρισμού, οι επαναλαμβανόμενοι πελάτε, αλλά αυτό να μεγαλώνει συνεχώ και να δημιουργούνται οι σχέσει που δημιουργούνται πάντα, οικογενειακέ, φιλικέ, συναντήσει κτλ. Η περιφέρεια Κρήτη στοχεύει στην προσέλκυση τουριστών από τι σκανδιναβικέ χώρε. Σκανδιναβικέ χώρε που πάντα δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στη δυτική Κρήτη. Βεβαίω. Είναι εύκολο να επεκταθεί αυτή η στήριξη και στα ανατολικά. Ποιε οι προποθέσει. Νομίζω ότι πολύ εύκολα μπορεί να γίνει αυτό. Οι υποδομέ είναι αρκετά υψηλέ σε όλη την Κρήτη μα, όλη νησί μα. Είναι πολύ υψηλέ. Η Δυτική Κρήτη παραδοσιακά δουλεύει με αυτέ τι αγορέ, όπω παλιότερα δουλεύαμε και εμεί οι Ανατολικοί. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, συνεχώ αλλάζουν. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να προσελκύσουμε αυτού του πελάτε για όλη την Κρήτη και νομίζω ότι δεν φτάνουν πλέον οι κλίνε στη Δυτική Κρήτη. Νομίζω ότι ε, οι βασικέ μα αγορέ δεν αναφέρθηκαν στη Σκανδιναβική αγορά παράληψή μου, γιατί δεν είναι τόσο μεγάλα τα ποσοστά, μιλήσαμε για τη στήριξη και δεν ξέχασα... Να πάμε λίγο σε ένα κομμάτι το οποίο ε, απασχολεί τον κλάδο σας και έχει να κάνει με την υποστελέχωση, έχει να κάνει με τις ελλείψεις σε προσωπικό. Έντονο το πρόβλημα πέρυσι. Φέτος μπορεί να αλλάξει το σκηνικό. Ποια είναι τα πρώτα δείγματα τα οποία έχετε και επεξεργάζεστε. Κύριε Παναγιώτοπουλε, θεωρώ ότι όπω εμεί στι δικέ μα επιχειρήσει που είμαστε αυταπασχολούμενοι, προσφέρουμε τα πάντα ε, και έχουμε μια άψογη παροχή υπηρεσιών προ του επισκέπτε, και αυτό έχουμε κερδίσει έναντι όλων των άλλων αγορών. Εκεί έχουμε ε, το μεγάλο πλεονέκτημα, των άλλων αγορών. Έτσι και στο κλάδο του τουρισμού, οι άνθρωποι του τουρισμού, πραγματικά το λέω και το πιστεύω μέσα από την καρδιά μου, έχουν κάνει τεράστια διαφορά σε σχέση με τι άλλε αγορέ παγκοσμίω. Έχουν καταφέρει να έχουμε τόσο πολύ ψηλό. Ε, πραγματικά το πιστεύω αυτό. Έχουν τέτοια διαφορά από τα στελέχη άλλων τουριστικών περιοχών ε, που θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να παραμείνουμε σε αυτό το επίπεδο. Η παροχή υπηρεσιών πρέπει να παραμείνει στο επίπεδο που είναι και να δοθούν τα εφόδια αν θέλετε, και, τα, ε, και, το τα και τα κίνητρα αλλά και το έναυσμα να επιστρέψουν οι άνθρωποι ναι. που έχουν φύγει από το χώρο του τουρισμού ε, και να συνεχίσουν να καταρτίζονται και να εκπαιδεύονται για να παραμείνουμε σε υψηλό επίπεδο. Μάλιστα, Κυρίω να στοχεύσουμε και να εστιάσουμε στη νέα γενιά, στα νέα παιδιά. Βεβαίω. Και να γίνει μια ενημέρωση στα νέα παιδιά ε, για να αντιληφθούν το τι δυνατότητε έχουν στο κομμάτι του τουρισμού και πόσο, πού μπορούν να φτάσουν. Τι πόσο στο και... κοινών θέσεων έμεινε πέρυσι. Από ό,τι έχουμε ακαλύπιο. στοιχεία και σε συνεργασία με του ναι. συνεργατικού, γνωρίζουμε ότι είναι γύρω στι 2.000 θέσει περίπου. 2.000 Στοι... θέσει ναι. και ναι. Στην Κρήτη. Στη... Κοιτάξτε, δεν μπορεί να... αν δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, δεν μπορεί να είναι. Στο επίπεδο που πρέπει η παροχή υπηρεσιών, σε οποιαδήποτε κατηγορία καταλήμματο, και δεν σα κρύβω ότι είναι πάρα πολύ ψηλά οι άνθρωποι οι δικοί μα ε, στο κομμάτι του τουρισμού και θα είναι πολύ δύσκολο αν βρεθούν άνθρωποι οι θα καλύψουν τι θέσει, αλλά δεν έχουν την κατάρτιση και τη βασική εκπαίδευση. Είναι λίγο ρίσκο αυτό. Λοιπόν, επίσημη πρώτη τουριστική περίοδου πότε, ε, Για τα δικά μα καταλήμματα, η πλειοψηφία είναι αρχέ Μαου εκτός από κάποια καταλήμματα ε, που έχουν συνεργασίες με το συγκεκριμένο, συγκεκριμένο γραφείο του που ξεκινάνε yeah. αρχέ του Απρίλη. Και ε, όσον αφορά τι Βίλε, τι Επάβλης και yeah. ε, τι Σουήτε, οι οποίε αναπεριοχέ όπω είναι η Νότια Κρήτη, ξεκινάνε πάρα πολύ νωρί τον Απρίλιο και τελειώνουν ε, μέσα Νοέμβρη. Ποδάει λοιπόν η, η Γερμανία και φέτο, ε, Όπω πάντα. Οι Γερμανοί και φέτο. Η πλειοψηφία ανέκαθεν ξεκινάνε από εκεί. <laughs> λοιπόν, ναι. ε, κύριε Ξοδουλάκη, να σα ευχαριστήσω πολύ.